Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Σπάρτη. Η κοινωνία και το πολίτευμα. Οι Δωρείς κατευθύνθηκαν προς την Νότια Ελλάδα και κατέλαβαν τη Λακωνία. Εκεί ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος με πρωτεύουσα τη Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες πήραν την εξουσία στα χέρια τους και μοίρασαν τη γη μεταξύ τους. Οι παλιοί κάτοικοι έγιναν δούλοι, ήλωτες που εργαζόταν στα κτήματα. Με το εμπόριο ασχολήθηκαν οι περίοικοι, που κατοικούσαν σε συνοικισμούς γύρω από τη Σπάρτη. Το κράτος της Σπάρτης μεγάλωσε, αλλά η ζωή των ανθρώπων παρέμενε η ίδια. Οι νόμοι έγιναν πιο αυστηροί. Πάντα υπήρχε ο φόβος μήπως επαναστατήσουν οι ήλωτες που ήταν περισσότεροι από τους Σπαρτιάτες. Γι' αυτό το λόγο γυμνάζονταν καθημερινά και ασχολούνταν με πολεμικά έργα. Έπρεπε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον εχθρό μέσα στη Σπάρτη, αλλά και έξω από αυτή σε περιοχές που είχαν κατακτήσει. Η Σπάρτη είχε δύο βασιλιάδες, οι οποίοι όμως δεν είχαν μεγάλη εξουσία. Όταν ξεσπούσε πόλεμος, γίνονταν αρχηγοί του στρατού. Τα σοβαρά ζητήματα τα συζητούσαν στην Απέλα και έπαιρναν τις κατάλληλες αποφάσεις. Στη συνέλευση αυτή έπαιρναν μέρος μόνο οι Σπαρτιάτες που ήταν πάνω από 30 χρονών. Εκεί ανακοινώνονταν τα θέματα και όλοι έλεγαν τη γνώμη τους, αν συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν.